Ο κύριος Κυριάκος Αυσταθίου είναι καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι δίπλα στη Λία μέσω του iPop.gr. Κύριε, στη σύνδεσή μας για να μας δείξουν το ομοίωμα του μηχανισμού των αντικυθύρων. Σας δίνουμε το λόγο και σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ναι, καλημέρα σας. Εδώ βλέπετε δίπλα μου το νέο ομοίωμα του μηχανισμού των αντικυθύρων που έφτιαξε η ομάδα μας. Είναι το τρίτο κατά σειρά μοντέλο που κατασκευάζομαι. Η διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα είναι ότι είναι τετραπλάσιο σε μέγεθος και από πλήρως διαφανή υλικά, έτσι ώστε να είναι εποπτικό. Δηλαδή, μπορεί κανείς να δει όλα τα εξαρτήματα που εμπεριέχονται μέσα στο μηχανισμό, είτε αυτά είναι γρανάζια, είτε άξονες, είτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε την μπροστινή όψη του μηχανισμού. Εδώ βλέπετε το δίχτυ του ήλιου με το χρυσό σφαιρείο. Εδώ βλέπετε το δίχτυ της σελήνης με το μαυρό ασπρό σφαιρείο. Και εδώ είναι η γη. Λειτουργώντας τον μηχανισμό, ο οποίος είναι ο πρώτος υπολογιστής στην παγκόσμια ιστορία, μπορούσαμε να το πάμε μπροστά στο χρόνο ή πίσω όπου θέλουμε, και για κάθε χρονική στιγμή που τοποθετούσαμε με το δίχτυ του ήλιου, που είναι και δίχτυ της ημερομηνίας, μπορούσαμε να δούμε τη θέση του ήλιου και της σελήνης στον ουρανό, σε ποιο αστερισμό δηλαδή βρίσκονται, όπως και να δούμε τη φάση της σελήνης. Αν είναι πανσέλινος, τότε θα βλέπουμε εντελώς λευκό το σφαιρίδιο. Αν είναι νέο φεγγάρι, θα το βλέπουμε μαύρο και ενδιάμεσες καταστάσεις. Στο πίσω μέρος του μηχανισμού, που δυστυχώς δεν φαίνεται από εδώ, από αυτή την πλευρά, υπάρχουν άλλοι 5 δείχτες. Ο πιο σημαντικός από αυτούς τους δείχτες είναι ο δείχτης που προέβλεπε τις εκλήψεις ηλίου και σελήνης. Επειδή προηγουμένως κάποιος με ρώτησε για την ακρίβεια των προβλέψεων, είχαμε κάνει μία δοκιμή το 2010-15 Ιουνίου, ήταν έκλειψη σελήνης ολική. Και ο μηχανισμός την προέβλεψε με ακρίβεια λεπτού. Προέβλεψε ότι θα γίνει στις 11 το βράδυ, και όντως στις 11 το βράδυ είχαμε την ολική έκλειψη της σελήνης. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδιάσει και προχωρούμε στην κατασκευή ενός μοντέλου. Δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να δείξει εδώ. Αυτό το μοντέλο που θα δείξει τώρα η κάμερα είναι το προηγούμενο μοντέλο. Εδώ, αν μπορείτε να δείξετε. Αυτό είναι το προηγούμενο μοντέλο που είχαμε κατασκευάσει. Είναι σε πραγματικές διαστάσεις και με πραγματικά υλικά. Τώρα σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε το τρίτο στη σειρά, το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα έχει και τα νέα αποτελέσματα της έρευνας. Παραδείγματος χάρη, θα έχει ακόμα ένα δείχτη που θα δείχνει την εξίσωση του χρόνου. Καλά, είναι απίστευτα πραγματικά, και σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική του παρουσίαση. Μπορεί να έρθει κόσμος να το δει αυτό? Και πού? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι καλό να αναφέρω και κάτι που το θεωρώ σημαντικό. Η σκέψη για την κατασκευή αυτού του μεγάλου και εποπτικού μοντέλου ξεκίνησε πέρσι στα πλαίσια της φιλοξένειας, σε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Κυθύρων, ο οποίος σήμερα είναι εδώ στην παρουσίαση. Και ο στόχος είναι αυτό το μοντέλο να μεταφερθεί και να εκτίθεται μόνιμα στα Κύθυρα. Α, μάλιστα. Λόγω του ότι εκεί βρέθηκε και το ναυάγιο. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε χορηγούς για να καλύψουν το κόστος της κατασκευής αυτού του μοντέλου, έτσι ώστε να μεταφερθεί στα Κύθυρα. Εκεί λοιπόν φιλοδοξούμε να είναι τοποθετημένο. Λοιπόν, κύριε Αυσταθίου, μακάρι να βρεθούν, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς χορηγοί, και να έχει παίξει και η εκπομπή μας ένα μικρό ρόλο στην ανέβρεσή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τη Λία από το iPop.gr.